Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο των επαγγελματιών των γεωπονικών καταστημάτων, τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου. Κύριε Χαρίτου, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα, κύριε Δοκότη. Να ξεκινήσουμε από τις πολλές ζημιές που υπέστησαν η καπνοπαραγωγή και όχι μόνο, από τις ιώσεις, νεκρωτική ίωση, αν δεν κάνω λάθος. Πού οφείλεται αυτό? Κύριε Δοκότη, πράγματι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα που φαίνεται πως θα έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις καπνοφυτίες. Η αλήθεια είναι ότι η ίωση που κι εσείς αναφέρατε, η ασθένεια δηλαδή που πλήττει εδώ και καιρό τις καπνοφυτίες, είναι ακόμα σε πλήρη εξέλιξη και είναι βέβαιο πως όταν ολοκληρώσει το κύκλο της και αντιμετωπιστεί, δηλαδή όταν επέλθει για να συνεννοούμαστε ύφεση, είναι φανερό πως θα μπορέσουμε καλύτερα να εκτιμήσουμε και την έκταση της ζημιάς που προκάλεσε και προφανώς να δούμε και την διασπορά της που είχε σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Κύριε Χαρίτου, γιατί υπάρχει αυτή η έκσταση, ειδικά φέτος? Κύριε Δοκότση, πρέπει να αναζητηθούν πράγματι σε βάθος. Να αναζητούν σε βάθος, γιατί δεν είναι μόνο το άμεσο της αποζημίωσης, μάλιστα, που είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο, αλλά κυρίως για να βγάλουμε συμπεράσματα για το μέλλον. Γιατί όλοι πρέπει να συμφωνήσουμε πως η καπνοκαλλιέργεια είναι μια πολύ σημαντική καλλιέργεια με δυναμισμό στην περιοχή που συμβάλλει στην τοπική οικονομία. Με αυτή την έννοια θεωρώ πως πράγματι πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε σε βάθος τι έχει γίνει. Δεν σας κρύβω πως εμείς εδώ και αρκετές, θα έλεγα, εβδομάδες στο Σύλλογο κάναμε μια ουσιαστική συζήτηση. Συγκροτήσαμε μια ομάδα από έμπειρους γεωπόνους γύρω από το καπνό, από την περιοχή των Αριανών μέχρι και εδώ στην Κομοτηνή, προκειμένου να εξετάσουμε πραγματικά τα αίτια, τις συνθήκες που οδήγησαν έτσι ώστε να έχει μια τέτοια ένταση, μια τέτοια διάρκεια, μια τέτοια έξαρση αυτή η συγκεκριμένη ίωση, όπως αναφέρατε. Είμαστε ήδη σε ανοιχτή γραμμή με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, με το τμήμα εντομολογίας και πιο συγκεκριμένα τον καθηγητή ιολογίας, τον ιολόγο τον Νίκο τον Κατή. Τι λένε οι θελοντές γι' αυτό? Από τα δείγματα που στείλαμε την προηγούμενη εβδομάδα και τις απαντήσεις που μας δόθηκαν με τον πιο επίσημο τρόπο, μιλούν για τον κυλιδωτό μαρασμό της ντομάτας που προέρχεται από την δράση, από τη μεταφορά του ενός έντομου του θρύπα. Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε συνολικά, και αυτό συζητήσαμε και εμείς και νομίζω αξίζει να συζητήσουν και όσοι εμπλέκονται σήμερα με αυτό το κομμάτι της καπνοκαλλιέργειας, να τα δούμε όλα εξ αρχής, με την έννοια ότι να ξαναδούμε το κομμάτι της φυτοπροστασίας. Πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς και όσοι μας παρακολουθούν ότι τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι βάση πρωτοκόλων που κυρίως οι εταιρείες μεταποίησης του καπνού και η Philips Morris, αυτοί επιλέγουν. Αυτοί καθορίζουν τα πρωτόκολλα και τα προγράμματα ψεκασμών. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα έλλειμμα, ότι υπάρχει ένα κενό. Μείναν ανοχήρωτες οι φυτίες. Υπήρξε μια εφησύχαση των καπνοπαραγωγών. Νομίζω πρέπει να επαναξεθούν όλα, έτσι ώστε πράγματι με ένα πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ολοκληρωμένο σύστημα, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα να εντοπιστεί και το έντομο που φέρνει, που είναι ο φορέας της ίωσης, αλλά προφανώς και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Το λέω αυτό, κύριε Τοκότση, γιατί εμείς θα αναλάβουμε τέτοιες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε πράγματι να δούμε σε βάθος τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς στο μέλλον θα αποτρέψουμε τέτοιου είδους εξελίξεις. Κύριε Χαρίτου, και βέβαια, παρακαλώ. Σας ακούω. Και βέβαια θέλουμε ταυτόχρονα, και το επίσης θεωρώ είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είπαμε, να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού, έτσι ώστε να αναδειχθεί η σοβαρότητα, η έκταση του προβλήματος
οι επιπτώσεις οι οικονομικές που έχει και στους άμεσα ενδιαφερόμενους καθημαπαραγωγούς, αλλά και συνολικά στην κοινωνία. Να αναδείξουμε δηλαδή και να προκαλέσουμε τα αντανακλαστικά της ίδιας της πολιτείας, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή. Και χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είχαμε μια σημαντική εξέλιξη σήμερα, μετά τη συνάντηση που είχε η κοινοπραξία καπνοπαραγωγών με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Βαγγέλη Μαχωσόλου, παρουσία και των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ότι υπήρξε η πολιτική δέσμευση εκ μέρους του Υπουργού ότι θα εξετάσει σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ το δίκαιο αίτημα των καπνοπαραγωγών για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα των ζημιών που προκλήθηκαν. Μια που αναφερθήκατε στον ΕΛΓΑ, πως ζημιώσεις θα δοθούν από τον ΕΛΓΑ, έχει συσταθεί κάποια επιτροπή? Κύριε Τοκότσι, προφανώς έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν ο ΕΛΓΑ είναι ο κατάλληλος αρμόδιος σύμφωνα με τον κανονισμό που διαθέτει, που έχει, για να, αν μπορεί πράγματι να αποζημιώνει ή όχι τέτοιου είδους ζημιές. Το νέο, το καινούριο που έχουμε σήμερα πλέον, και αυτό είναι το γεγονός, ότι υπάρχει σαφής πολιτική βούληση επί μέρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να υπάρξει αντιμετώπιση του προβλήματος, να εξεταστεί η δυνατότητα αποζημιώσεων. Προφανώς αυτό θα γίνει με ορισμένες προϋποθέσεις, με ορισμένους κανόνες, με ορισμένους όρους. Δηλαδή και πιο βασική προϋπόθεση, κύριε Τοκότσι, είναι να πιστοποιηθεί, με έγκυρο, με αξιόπιστο τρόπο, το ύψος της ζημιάς που έχει προκληθεί και όπως δεσμεύτηκε από ό,τι έγινε γνωστό ο ίδιος υπουργός, υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, πρωτίστως από εθνικούς πόρους, έτσι ώστε να υπάρξει λύση. Ο ΕΛΓΑ θα ήταν προφανώς ένας από τους μηχανισμούς, γιατί διαθέτει και την εμπειρία και την τεχνογνωσία και κυρίως είναι ένας μηχανισμός που θα μπορούσε να πιστοποιήσει αυτές τις ζημιές. Φαίνεται ότι δεν έχει πειθεί ακόμα η διοίκησή της προς αυτή την κατεύθυνση. Αναλυτούνται και άλλες λύσεις, νομίζω, έτσι ώστε να γίνει μια πιο συγκεκριμένη αξιολόγηση και εκτίμηση της ζημιάς. Ενδεχομένως συζητούνται οι διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης, όλα είναι ανοιχτά. Το σημαντικότερο είναι αυτό που νομίζω είναι γεγονός, ότι υπάρχει εκφρασμένη η πολιτική βούληση για να συζητήσει, για να αναζητήσει λύση για το πρόβλημα. Και θα έλεγα επ' ευκαιρία και στους ίδιους τους καπνοπαραγωγούς ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για την όλες τις καλλιεργητικές εργασίες και τις φροντίδες που χρειάζονται για να μπορέσει να προχωρήσει, να αναπτυχθεί κατά το δυνατόν η καλλιέργεια με όλες τα προβλήματα, με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο με βάση αυτά που ήδη βλέπουν μέσα στις καπνοφυτείες τους. Δεν χρειάζεται επανάπαυση, δεν χρειάζεται ευσυχασμός, χρειάζεται συνέχιση της όλης προσπάθειας, έτσι ώστε πράγματι να υπάρξει η μέγιστη δυνατή απόδοση, έστω και σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γιατί είναι πράγματι είναι μια κρίσιμη, ένα πολύ σημαντικό προϊόν που δεν πρέπει να αφαιτίεται. Μάλιστα. Κύριε Χαρίτου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Τοκώτη, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Καλό βράδυ.